Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε, θα δούμε νέα από το καναρίνι και τις κατσίκες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το καναρίνι. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με το καναρίνι. Να τονίσω τώρα το έχω πάνω από ένα μήνα, εδώ και 35 μέρες περίπου. Μία μέρα που τάιζα τα ζώα, το βρήκα ελεύθερο στο χωράφι μου και ήρθε δίπλα μου και το έπιασα. Αυτό μάλλον θα έφυγε από κάποιο γείτονα, αλλά αφού τώρα δεν ξέρω ποιος είναι και το βρήκα, πρακτικώς είναι δικό μου, το κράτησα. Είναι μάλλον μεγαλωμένο με χέρι, αυτός που το είχε ο εκτροφέας του, μάλλον το είχε μεγαλώσει με το χέρι και γι' αυτό είναι ήρεμο. Και είναι πολύ καλό ο καναρίνι, καναρίνι είναι. Τώρα όσον αφορά το φύλλο του, πιθανώς είναι θηλυκό, γιατί τώρα όπως είπα το έχω πάνω από 30 μέρες και δεν έχει αρχίσει να κελαϊδάει. Οπότε πιθανώς να είναι θηλυκό. Δεν είναι σίγουρο όμως. Ό,τι και αν είναι εμένα μου αρέσει και θα το κρατήσω για πάντα όσο ζήσει. Αν μάθω και στο μέλλον 100% το φύλλο του, ίσως να του πάρω το αντίστοιχο τέρι. Του έχω εκεί πέρα νερό όπως βλέπετε, εκεί, και φαΐ εδώ πέρα. Η δικιά τροφή, το έχω μέσα στο δωμάτιό μου, πολλές φορές τη μέρα το βγάζω έξω στο δωμάτιό μου και έρχεται πολλές φορές πάνω μου. Όπως είπα είναι ένα ήρεμο πτηνό και πολύ καλό αυτό, δηλαδή σπάνια βρίσκεις καναρίνι ήρεμο και εγώ του πήρα τζάπα, οπότε πολύ καλό. Έχω να το κάνω καιρό βίντεο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πολλοί μου το ζητήσατε, οπότε το έκανα. Να το. Παραμένει μια χαρά. Το καλό με αυτό είναι ότι το πήρα τζάπα και είναι και ήρεμο. Τώρα ό,τι και να είναι αρσενικό ή θηλυκό δεν με πειράζει. Είναι μια χαρά. Περνάμε τώρα στις κατσίκες. Και συνεχίζουμε με τις κατσίκες λοιπόν. Έχω να κάνω βίντεο με τις κατσίκες πάνω από ένα μήνα, από όσο θυμάμαι. Δεν έκανα βίντεο βοσκή που κάνω μία φορά το μήνα περίπου, για το λόγο ότι τώρα έχει πιάσει το καλοκαίρι, έχουν βγει τα πιο πολλά χόρτα και έχουν έρθει και τα πιο δηλητηριώδη φίδια, δηλαδή οχές και τέτοια. Οπότε δεν μπαίνω μέσα στα χορτάρια και δεν πηγαίνουν τις κατσίκες στο βουνό, πρώτον για δική μου προφύλαξη αλλά και για τα ζώα. Τέλος πάντων, τώρα τα αφήνω για βοσκή στο χωράφι που έχω τα πτηνά, δηλαδή έξω από την περίφραξή τους, που είμαι τώρα εγώ, και δεν τα φυλάω πλέον, δεν τα προσέχω δηλαδή, για το λόγο ότι έχει μπόλικη πρασινάδα και διάφορο φαγητό για τις κατσίκες και δεν φεύγουν, δεν κάνουν ζημιές, οπότε μένουν από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω, τώρα μόλις τις έκλεισε. Και αυτό είναι και καλό, διότι κάνουμε και πιο πολύ οικονομία στο φαγητό. Τέλος πάντων, 4 κατσίκες έχω, μία εκεί πάνω στο δέντρο, η Κούλα, η αγαπημένη μου, η Μαύρη, η Καφέ ο αρχηγός με το μουσι και η μικρή της Κούλας που δεν της έχω βρει όνομα ακόμα, αλλά θα τις βρω. Θα θυμάστε τα κατσίκια ήταν 6, αλλά τα 5 τα πούλησα επειδή δεν μπορώ να σφάξω τα ζώα που μεγαλώνω με τόσο κόπο, όσα δεν θέλω τα πουλάω. Και έτσι πούλησα τα 5 κατσίκια και κράτησα μόνο αυτήν της Κούλας, την οποία θα την κρατήσω μέχρι να μεγαλώσει. Είναι τώρα 4 μηνών και αν παρατηρήσετε κάτω από το λαιμό της κρέμονται 2 σχοινάκια. Αυτά είναι από ράτσα, κρατάει, τα κληρονόμησε από τον πατέρα της. Υπάρχουν κατσίκες με αυτά τα σχοινάκια στο λαιμό. Αυτή είναι η μοναδική που έχω και το κληρονόμησε με τον πατέρα της. Λοιπόν, δεν φαίνεται τώρα. Αν κοιτάξει προς τα δω θα φανεί. Να τα φαίνονται. Ανέβηκε στο δέντρο με τη μητέρα της. Τέλος πάντων, όπως είπα, είναι 4 μηνών. Τώρα από την τελευταία φορά που έκανα βίντεο με κατσίκες, έχει μεγαλώσει πολύ. Τώρα πρέπει να είναι κοντά στα 15 με 16 κιλά, κάπου εκεί. Και θα την κρατήσω. Όπως ξέρετε, όποιο κατσίκι θέλει κάποιος να κρατήσει, πρέπει να το αποκόβει για να μην πίνει γάλα. Εγώ όμως φέτος αρμέγω την καφέ κατσίκα, αυτή είναι εδώ, που είναι τώρα δίπλα μου, και την μαύρη. Και φέτος έχουν το περισσότερο γάλα από τις 4 χρονιές που εκτρέφω κατσίκες, έχουν το περισσότερο γάλα φέτος. Καλό αυτό, εγώ το πίνω το γάλα από τις κατσίκες, αρμέγω όπως είπα την καφέ και τη μαύρη. Οπότε δεν χρειάζεται να αρμέξω και την Κούλα για φέτος, γιατί δεν θα έχω τι να κάνω το γάλα. Οπότε σκέφτηκα να μην το αποκόψω το κατσίκι, να το αφήσω να πίνει γάλα μέχρι το τέλος της σεζόν, δηλαδή που θα χάσουν το γάλα οι κατσίκες, θα το χάσουν γύρω στον Αύγουστο. Οπότε θα πίνει γάλα μέχρι τότε. Αυτό βέβαια δεν θα το επηρεάσει κάπου, θα είναι και έξτρα καλό να το πω έτσι, γιατί θα πίνει γάλα μέχρι τον Αύγουστο για ακόμα 2-3 μήνες. Οπότε θα μεγαλώσει πιο γερό και πιο δυνατό. Δεν θα το χαλάσει καθόλου αυτό. Και θα αποφύγω και τη διαδικασία του αποκόμματος. Και τη μητέρα του δεν θα τη χαλάσει κάτι και επίσης και εμένα,
Γιατί όπως είπα, αν την άρμεγα και αυτή, θα πέταγα το γάλα. Επειδή από τις δύο κατσίκες έχω πολύ γάλα πιάνω. Τις αρμέγω πρωί και βράδυ. Θα κάνω και κάποια στιγμή βίντεο με άρμεγμα, με αυτές τις δύο κατσίκες που αρμέγω. Τέλος πάντων, όπως είπα, δεν θα το αποκόψω. Τον Αύγουστο, που είναι η περίοδος αναπαραγωγής, θα δανειστώ έναν τράγο από κάποιον, επειδή δεν έχω, και θα τον κρατήσω λογικά πάνω από 2 μήνες για να ζευγαρώσουν και οι 4 κατσίκες. Και να έχω και μικρά. Ξανά του χρόνου να τα πουλήσω και ξανά πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων, μετά, τώρα όταν χάσει το γάλα η μητέρα της, δεν θα τη βυζένει και θα αποκοφτεί φυσικά 100%. Το έχω ξαναδοκιμάσει παλιά με ένα πρόβατο και δεν έπαθε τίποτα. Οπότε αυτά τα νέα για τις κατσίκες, τις βλέπετε. Είναι μια χαρά όλες και υγιέστατες. Δεν άλλαξαν πολλά και από αυτές. Τα πιο πολλά νέα ήταν σε σχέση με το κατσίκι, ότι δεν θα το αποκόψω, ότι μεγαλώνει μια χαρά. Τώρα είναι και πάνω στο δέντρο, δεν φαίνεται. Γενικά είναι πολύ παιχνιδιάρικο και ζημιάρικο σαν τη μητέρα του. Αλλά είναι πανέμορφο και τέλειο.